Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο ακόμα ένα session του IT Pro Dev Connections. Δεύτερη μέρα σήμερα, μετά από μία μισή μέρα γεμάτη από πλούσιο περιεχόμενο και από πάρα πολύ καλά sessions. Έχει φτάσει μεσημέρι, λίγο πριν την ώρα του φαγητού για κάποιους ενδεχομένως από εμάς. Είναι μία πάρα πολύ καλή ώρα για να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας θέμα που είναι οι Container Orchestrators. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Azure Kubernetes Service, AKS όπως το λέμε, που είναι το Platform as a Service Offering της Microsoft. Ονομάζομαι Θοδωρής Θεοδωρού, είμαι Apps and Infra Cloud Solution Architect και έχω τη χαρά το τελευταίο διάστημα να συνεργάζομαι με πολλούς πελάτες μας που ενδιαφέρονται ή έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους στο να ανεβάσουν κάποια workloads πάνω στο Azure Kubernetes Service. Σε αυτό το session θα δούμε πώς μπορούμε και τι αποφάσεις πρέπει να πάρουμε ούτως ώστε να κάνουμε το AKS Enterprise Grade, να είναι κάτι το οποίο θα ταιριάξει μέσα στον οργανισμό και θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες των developers και της business ομάδας για agility και γρήγορο time to market, όσο και τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των operations και του security. Θα διαχωρίσουμε το session σε τρεις main κατηγορίες, ας πούμε. Θα μιλήσουμε για τα operational aspects αυτού του κομματιού, θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του networking και του security και θα δούμε όλες τις επιλογές που έχουμε και που θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε εκεί. Και τέλος θα μιλήσουμε και για τα requirements σε σχέση με τα applications και τα concerns που έχουμε σε σχέση με το deployment αυτών των application. Σκοπός είναι στο τέλος αυτού του session να αισθανόμαστε όλοι λίγο πιο ασφαλείς, λίγο καλύτερα, στο να μπορούμε να μπούμε σε κάποια συζητήσεις σε σχέση με το AKS και να μπορούμε να βοηθήσουμε να σχεδιάσουμε μία αρχιτεκτονική μιας AKS πλατφόρμας που θα είναι Enterprise Grade και θα ταιριάζει στις ανάγκες του οργανισμού που καλούμαστε να το υλοποιήσουμε. Πριν προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες όμως, θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο ότι όταν μιλάμε για το AKS, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Πολλά πράγματα βέβαια στον κόσμο του IT είναι όντως ρευστά και αλλάζουν συνεχώς, αλλά ειδικά το AKS έχει πάρα πολύ μεγάλο open source community με πολλές μεγάλες εταιρείες που το κάνουν backup από πίσω και το προχωρούν μπροστά συνέχεια. Οπότε σε σχεδόν μηνιαία βάση έχουμε νέα features, νέα capabilities που γίνονται deploy και πολλές φορές είναι σημαντικό να βλέπουμε τι από αυτά είναι preview, τι είναι GA κτλ. Συμβουλή φυσικά, κάποια preview features είναι πολύ καλό να τα μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι είναι αυτό που θα περιμένουμε σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει φυσικά να τα χρησιμοποιούμε σε ένα παραγωγικό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε, όταν ανοίγει μια τέτοια κουβέντα με έναν οργανισμό ο οποίος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει έναν container orchestration και συγκεκριμένα το AKS για τις ανάγκες του. Όταν σε αυτή την κουβέντα μπαίνουν διάφοροι άνθρωποι, ποιοι προβληματισμοί είναι που εκφράζονται και τι είναι αυτό που ακούμε συχνά. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που ακούμε είναι ότι το Kubernetes δεν είναι secure by default. Πολύ καλά, σωστό αυτό. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι secure by default. Κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της παρουσίασης, αλλά και όλων μας γενικά. Όταν κλεινόμαστε σε τέτοιες κουβέντες, είναι αυτός ο σκοπός μας. Να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες αποφάσεις ούτως ώστε να το κάνουμε secure. Άλλο πράγμα που ακούμε είναι τι public IP. Γιατί public IP? Δεν θέλω το Kubernetes μου να έχει public IP. Σωστά, θα δούμε τι σημαίνει public IP και αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει και τι για ποιο λόγο χρειάζεται. Άλλα concerns που βλέπουμε είναι πολύ ωραία όλα αυτά για το Kubernetes, πάρα πολύ δυνατός orchestrator, πάρα πολλές unlimited capabilities, αλλά προβληματίζομαι στο πώς θα γίνει το governance όλο αυτού του πράγματος. Ή κάτι άλλο που βλέπουμε επίσης είναι ότι επειδή είναι open source και επειδή υπάρχουν και commercial προϊόντα και για security και πάνω στο open source βάζω κάποιο commercial προϊόν για security, είναι λίγο confused το κόσμο, σου λέει τι πρέπει να κάνω. Και άλλα concerns που υπάρχουν είναι ότι
για ποιο λόγο πρέπει να παρακολουθώ τα workloads μου, μπορεί να πει κάποιος, και να κοιτάω αν είναι secure, αφού είναι orchestrator, θα πρέπει να το κάνει για μένα. Αυτά λοιπόν, όλα τα concerns και πολλά περισσότερα, θα τα ομαδοποιήσουμε σε τρεις κατηγορίες και θα δούμε κάποιες συμβουλές που έχουμε βγάλει μέσα από την εμπειρία μας και μέσα από το επίσημο documentation του AKS για το τι αποφάσεις και τι επιλογές έχουμε, ούτως ώστε να κάνουμε meet τα expectations του πελάτη σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτούς τους προβληματισμούς. Άρα θα ξεκινήσουμε πρώτα με το operational concerns, θα μιλήσουμε για το high availability, το disaster recovery και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρχει πιο σωστό business continuity κτλ. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάει ο κόσμος, θα μιλήσουμε για τα cluster upgrades. Θα πούμε πώς μπορούμε να γίνονται αυτά τα πράγματα πιο σωστά και με πιο ασφαλή τρόπο. Στη συνέχεια θα δώσουμε μεγάλο βάρος και θα δούμε πάρα πολλά κομμάτια σε σχέση με την ασφάλεια και με τη δικτύωση. Θα δούμε τι είναι τα public endpoints, πώς μπορούμε στα κάποια workloads να εφαρμόσουμε ζώνες, πώς μπορούμε να κάνουμε restrict το public access αν υπάρχει τέτοιος λόγος, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και να κάνουμε πιο secure την επικοινωνία μέσα στο cluster μεταξύ των pods, των applications που τρέχουν. Θα δούμε τι σημαίνει Azure AD Integration και για ποιους λόγους χρειάζεται κτλ. Τέλος θα μιλήσουμε για τα application requirements και concerns και θα δούμε τι σημαίνει image scanning, ποια είναι τα application metrics που πρέπει να παρακολουθούμε και πώς, αν μπορώ να έχω Linux και Windows workloads ταυτόχρονα, τι κάνω με τα secrets, πώς γίνεται η διαχείριση των secrets, το password για μια backend βάση ας πούμε για παράδειγμα κτλ. Ας περάσουμε λοιπόν συνέχεια να δούμε κάποιες συστάσεις σε σχέση με τους προβληματισμούς που μπορούμε να έχουμε σε σχέση με το operation της πλατφόρμας. Ας ξεκινήσουμε από το high availability, συστάσεις σχετικές με το high availability. Καταρχήν, ας πούμε ότι τι σημαίνει high availability. High availability λέμε ότι έχει ένα σύστημα ή κάποιο μέρος του συστήματος όταν αυτό είναι συνεχόμενα operational, λειτουργικό για πάρα πολύ χρόνο. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε λοιπόν το high availability πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι να σκεφτούμε ότι το AKS ουσιαστικά είναι ephemeral, ο χαρακτήρας του είναι εντελώς εφήμερος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να σώζεται κάποιο state ή κάποια άλλη πληροφορία πάνω στα nodes που τρέχουν μέσα στο AKS. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποιους εξωτερικούς storage χώρους που θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Σε σχέση με το share configuration που μπορεί να χρειαστούμε, η πρώτη συμβολή που έχουμε είναι τα Azure Files. Φυσικά μπορούμε να έχουμε και managed disks, αλλά τα Azure Files είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί και έχει καλύτερο, πολύ καλό performance και επίσης υπάρχει και encryption at rest. Αν θα θέλαμε τώρα να έχουμε κάποια δεδομένα σε κάποιες βάσεις δεδομένων, καλό θα είναι σε αυτό να προχωρήσουμε σε κάποιες platform as a service επιλογές, και αυτό γιατί συνήθως το SLA που μας δίνουν αυτές οι επιλογές είναι αρκετά μεγάλο και για να φτιάξουμε ένα high available σύστημα θέλουμε το συνολικό SLA, το composite SLA όλης της πλατφόρμας και όλων των components που την απαρτίζουν να είναι αρκετά μεγάλο. Φυσικά, εδώ και αρκετό καιρό μπορούμε να πάρουμε το πλεονέκτημα που μας δίνουν τα availability zones, άρα τα cluster nodes, node pools να είναι στημένα, να είναι deployed πάνω σε availability zones, όπου το availability zone σημαίνει ότι έχουμε ξεχωριστά locations μέσα σε ένα Azure region και κάθε zone είναι τουλάχιστον ένα data center το οποίο έχει το δικό του cooling, το δικό του networking και το δικό του power. Αν χρειαστούμε, που θα χρειαστούμε load balancers, επίσης καλύτερα είναι να χρησιμοποιούμε το standard SKU και αυτό γιατί είναι καλύτερο το performance και είναι πιο resilient σε failures. Σε ό,τι αφορά το ένα αρχικό deployment που θα κάνουμε, θα πρέπει τα node pools να είναι αρκετά. Και τι σημαίνει αυτό?
Παλιότερα θα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε 4 node pools, ούτως ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 3 σε κάθε περίπτωση, όταν που χρειάζεται να κάνουμε κάποιο update ή κάποιο patching και χρειαστεί να κάνει restart κάποιο από τα nodes, να υπάρχουν τουλάχιστον 3 που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα υπόλοιπα φορτία. Τελευταία, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικά node pools για τα system services και διαφορετικά για τα user services. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3 έστω μικρά nodes για system node pools και από εκεί και πέρα να έχουμε node pools που θα εξυπηρετήσουν τα δικά μας application, τα δικά μας φορτία που θα θέλουμε να εξυπηρετηθούν πάνω στο AKS. Σε ό,τι αφορά τώρα το αν τα nodes που απορτίζουν αυτά τα node pools θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους ή μεγάλου, και εδώ υπάρχουν διάφορες συμβουλές και υπάρχει κάποια διχογνωμία. Αυτό που κλείνουν να κάνουν περισσότεροι πελάτες είναι να χρησιμοποιούν σχετικά μικρά nodes. Ο λόγος είναι ότι αν έχεις ένα μικρό node, αντίστοιχα είναι και λιγότερα τα services που μπορούν να τρέχουν πάνω του. Άρα σε περίπτωση που έχουμε κάποιο failure, είναι λιγότερα τα services που γίνονται impact, οπότε μπορούν από το πλήθος των υπόλοιπων nodes που λειτουργούν κανονικά να εξυπηρετηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι τα pods όταν σηκώνονται πάνω σε ένα κυβερνήτη μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα, στο container ας πούμε, που εξυπηρετούν. Δηλαδή μπορεί ένα pod να αναφάει όλη τη μνήμη και όλα τα CPU, όλα τα resources ενός node και να στερέψει το node ας πούμε, και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλα services. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες, πρέπει να βάλουμε limitation στο πόσο CPU και πόσο RAM θέλουμε να εξυπηρετείται. Τέλος, πρέπει να έχουμε σωστό strategy σε ό,τι αφορά το upgrade και το patching, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω με ξεχωριστό slide. Σε ό,τι αφορά το disaster recovery, θα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο ούτως ώστε να είναι εύκολο σε περίπτωση ενός φυσικού disaster του πρωτεύοντος region στο οποίο έχουμε κάνει deploy, να είναι εύκολο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε τα φορτία που θα πρέπει να τρέχουν πάνω στο AKS χωρίς κάποιο πρόβλημα. Για να το κάνουμε αυτό προτιμούμε να έχουμε ένα secondary region, ένα secondary cluster, το οποίο να είναι σε κατάσταση, σε warm κατάσταση όπως λέμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εντελώς configured, να υπάρχουν τα πάντα ότι θα πρέπει να έχει, να είναι identical με το primary region. Εκεί φυσικά μπορεί να μας βοηθήσει μια λειτουργικότητα όπως είναι ο Traffic Manager, όπου θα μπορούσε να στέλνει τα request με DNS forwarding είτε στο primary region είτε στο secondary, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φυσικά, αν μιλάμε για εσωτερικά φορτία, για internal traffic, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε Azure Traffic Manager, αλλά θα έπρεπε να μπει κάποιος weighted DNS server. Για να κάνουμε τώρα όλα αυτά τα διαφορετικά clusters του primary και του secondary region identical, φυσικά καλό θα είναι να υπάρχει ένας DevOps automation μηχανισμός, όπου και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Σχετικά με το business continuity, business continuity μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με το disaster recovery, αλλά η διαφορά του κατά κύριο λόγο είναι ότι μπορεί ας πούμε, να μην έχουμε disaster, αλλά μπορεί να θέλουμε intentionally να κάνουμε fallback στο secondary region, γιατί μπορεί το primary region να δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα από κάποιο deployment. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ξεκινήσουμε φυσικά από το να έχουμε ένα σωστά στημένο DR, ένα secondary region που να είναι σωστά στημένο, και με τη βοήθεια του traffic manager ή του DNS που είπαμε, του εσωτερικού, θα πρέπει να αλλάξει το CNAME το record και να γίνει αυτόματα το switching από το ένα region στο άλλο. Φυσικά εκεί θα πρέπει να έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και για το switching των databases και το syncing που θα κάνει οι databases στα διαφορετικά regions. Ένα άλλο concern που βλέπουμε έχει να κάνει με αυτό που λέμε cloud agnostic deployments. Πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία όπως είναι το Terraform ή το Ansible για παράδειγμα, και επειδή χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία μπορεί να έχουν τη λαθασμένη εντύπωση ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και για το AKS. Αυτό είναι λάθος φυσικά, μπορούν να το κάνουν, άρα τα εργαλεία είναι ίδια. Φυσικά αυτό που δεν είναι ίδιο, που
δεν σημαίνει ότι αν φτιάξουμε ένα script σε Terraform και το τρέξουμε για να φτιάξουμε ένα AKS, θα μπορέσουμε το ίδιο ακριβώς script να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα Kubernetes cluster on-premises. Όχι, αυτό θα έχει κάποιες διαφορές εννοείται, αλλά παρόλα αυτά το know-how, η χρήση της γλώσσας, ας πούμε, είτε είναι Terraform, είτε Ansible κτλ, είναι κάτι σημαντικό. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε επίσης στο νου μας είναι ότι θα πρέπει να περάσουμε στη λογική του GitOps. Λέγοντας GitOps εννοούμε έναν αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε το cluster μας, όχι μόνο σαν αρχικό configuration, αλλά και σαν όλα τα φορτία, όλα τα πράγματα που θέλουμε να τρέχουν εκεί πάνω. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βοηθήσουν πράγματα όπως είναι το Flux για παράδειγμα, όπου ο χρήστης που κάνει develop νέες εφαρμογές, νέα πράγματα κτλ, κάνει σε ένα git repo τα commit του και εκεί ένας Kubernetes operator, το Flux ας πούμε, αναλαμβάνει να τρέξει ό,τι χρειάζεται να τρέξει και να κάνει τα deployments πάνω στο AKS, στο Kubernetes API. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρήστης να πάει να κάνει μόνος του ένα kubectl apply για να φορτώσει ένα καινούριο service ή κάποια καινούργια pods κτλ. Αλλά θα πρέπει να φτιάχνετε ένα manifest, ας πούμε, file το οποίο θα περιγράφει ό,τι πρέπει να γίνει πάνω στο cluster, έτσι, οπότε με τη λογική του infrastructure as a code και με το Kubernetes operator, όταν θα αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό το manifest file, αυτόματα θα τρέχει ο operator και θα κάνει τα deployments και θα δημιουργεί το cluster έτσι όπως το θέλουμε. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τα upgrades. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικού τύπου upgrades. Το πρώτο έχει να κάνει με τα upgrades της AKS έκδοσης και το άλλο έχει να κάνει με τα patches, τα nightly security patches που μπορεί να χρειάζονται τα Ubuntu, το λειτουργικό που τρέχει πάνω στα nodes. Ας ξεκινήσουμε από την περίπτωση λοιπόν των nightly security patches. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο service όπως είναι το QRED, το οποίο γίνεται deploy μέσω ενός daemon set πάνω σε όλα τα nodes, των node pools του cluster, και θα το δούμε συνέχεια πώς κάνει κάποιους ελέγχους και μπορεί να κάνει τα patch και γιατί χρειάζεται αυτό. Για να κάνουμε όμως upgrade έναν κυβερνήτη από μια major version σε μια άλλη, πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνουμε συνήθως αν έχουμε παραγωγικά φορτία είναι ότι και αφού έχουμε λοιπόν και όλη τη διαδικασία με το GitOps που είπαμε, φτιάχνουμε ένα παράλληλο κυβερνήτη όπου κάνουμε το deployment εκεί, βάζουμε ό,τι χρειάζεται από τα helm packages που έχουμε κτλ. Όλα αυτά με το automation, κάνουμε τα tests μας, βλέπουμε ότι όλα είναι εντάξει και όταν είναι όλα εντάξει κάνουμε switch στα DNS entries που χρειάζονται και το καινούριο cluster γίνεται ενεργό και το παλιό μπορούμε να το σβήσουμε στη συνέχεια. Με το QRED είπαμε, ουσιαστικά μπαίνουν τα nightly security patches. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε το QRED ας πούμε που είναι ένα ποντάκι που ένας daemon set το βάζει σε όλα τα nodes, τσεκάρει αν κάποιο από τα Linux nodes, κάποιο από τα Ubuntu χρειάζεται κάποιο security patch και αν αυτό χρειάζεται να κάνει και κάποιο reboot του συστήματος. Οπότε αυτό μας διασφαλίζει ότι και θα περάσουν όλα τα security patches αλλά και δεν θα γίνει reboot σε όλα τα μηχανήματα του node pool ταυτόχρονα, αλλά θα γίνεται σταδιακά ένα-ένα. Ας δούμε λίγο εδώ τι είναι ακριβώς αυτό. Το QRED για παράδειγμα μπορούμε να το κάνουμε εύκολα deploy με ένα Helm chart όπου προσθέτουμε το repository που χρειάζεται, κάνουμε update το local repository cache. Αν θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε σε ένα δικό του namespace, οπότε φτιάχνουμε το namespace και συνέχεια κάνουμε install το Helm chart που χρειάζεται. Πώς λειτουργεί αυτό? Μπορούμε να δούμε λοιπόν για παράδειγμα ότι ας δούμε πρώτα τι δημιουργεί αυτό το κομμάτι. Εδώ έχω ένα AKS το οποίο έχει 6 nodes, έχει δύο διαφορετικά node pools με 3 nodes το καθένα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχει φτιαχτεί για το QRED ένα daemon set όπου μας λέει ότι χρειάζονται 6 pods σε 6 διαφορετικά nodes και όπως όντως τα έχει βάλει. Άρα λοιπόν αν δούμε τα logs του QRED θα δούμε ότι περίπου κάθε μία ώρα τσεκάρει αν χρειάζεται κάποιο reboot.
Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε εδώ είναι και αυτό το κομμάτι που λέει το lock annotation, γιατί όπως είπαμε, η δουλειά του είναι να κοιτάει με αν χρειάζεται κάποιος node, κάποιο server reboot, αλλά όταν αυτός χρειάζεται, να λοκάρει κάποια αρχεία για να φαίνεται ότι ο server α κάνει reboot, άρα μέχρι να τελειώσει το reboot του server α, να μην προχωρήσουμε σε reboot του β κτλ. Κτλ. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε κάποια κομμάτια σε σχέση με το networking και την ασφάλεια και τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα AKS cluster για αυτούς τους δύο σημαντικούς τομείς. Ας μιλήσουμε για αρχή για ingress traffic. Το ingress traffic είναι η επικοινωνία που μπορεί να έχουμε από εξωτερικούς παράγοντες προς τα μέσα, προς το cluster μας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει με κόσμο που ενδιαφέρεται για το AKS, το AKS δεν έχει κανένα requirement για ingress traffic. Θα μπορούσε να είναι totally κλειστό και να μην επικοινωνεί κανείς προς τα μέσα. Όπως θα δούμε βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία με το hosted control plane, με τον API server. Έτσι όταν κάνουμε μια εντολή, ένα kubectl apply ένα αρχείο για να κάνει μια δουλειά, αυτό ανοίγει μια επικοινωνία με τον API server. Αυτή η επικοινωνία γίνεται με την από μέσα προς τα έξω, δηλαδή μέσα από το cluster, ξεκινάει, χρησιμοποιεί την public IP για να κάνει αυτή την επικοινωνία που θα δούμε και συνέχεια και στο σχήμα τι ακριβώς κάνει αυτή η public IP. Όταν όμως η επικοινωνία πρέπει να γυρίσει πίσω, η επικοινωνία από τον API server προς τα μέσα γίνεται μέσα από ένα reverse SSH tunnel. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το σχεδιάγραμμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, και για αρχή ας ξεχάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Μόλις στήσουμε ένα AKS cluster, έχουμε ένα virtual network, το οποίο είναι σε μορφή Spoke ας πούμε, σε κάθε Spoke θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διαφορετικό AKS cluster, και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε κάποια worker nodes, τα οποία επικοινωνούν μέσα από ένα standard loss buzzer εξωτερικά με το host control plane του AKS. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια public IP. Αυτή η public IP όμως δεν σημαίνει ότι είναι η public IP που χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει κάποιος προς τα μέσα με εμάς. Ακόμα και από το δίκτυο του σπιτιού μας για παράδειγμα, ανοίγουμε το browser, βάζουμε ένα URL, επικοινωνούμε προς τα έξω. Ο server ο οποίος ακούει αυτή την επικοινωνία πρέπει να μας γυρίσει κάποια results πίσω. Αυτά τα results τα στέλνει στην public IP που έχουμε. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι από default ότι μπορεί κάποιος να εκκινήσει μια κίνηση από έξω προς τα μέσα. Έτσι. Άρα το ingress traffic δεν υπάρχει, όπως είπαμε στην αρχή. Αυτό το κομμάτι εδώ δεν υπάρχει και το βάζουμε μόνο αν υπάρχουν ανάγκες από τα pods τα οποία θα σηκώσουμε. Άρα λοιπόν, ας τα σβήσουμε αυτά. Τι έχουμε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Έχουμε, είπαμε, κάποια notes τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο με το host control plane, και θα μπορούσαμε αυτό το δίκτυο να το έχουμε κάνει κάποιο peering με on-premises networking, οπότε κάποιος που βρίσκεται στο on-prem δίκτυο μπορεί να επικοινωνήσει εσωτερικά μέσω από έναν internal load balancer με τα nodes, με τα pods που είναι deployed πάνω στο AKS cluster. Αν τώρα θέλουμε να σηκώσουμε μια υπηρεσία μέσα στο AKS που έχουν ένα service το οποίο να ακούει στο HTTPS στο 443 port, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε expose ένα public IP. Έτσι. Άρα θα χρειαζόμασταν έναν ingress controller για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά για παράδειγμα, ακόμα καλύτερα. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε
Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε τη δυνατότητα από το ίντερνετ κάποιος να περάσει μέσα από αυτή την public IP ή με τον ίδιο controller που θα έχουμε και να επικοινωνήσει με τα εσωτερικά φορτία. Εάν θα θέλουμε να βάλουμε κάποιους κανόνες μεταξύ της επικοινωνίας στο subnet και το τι επικοινωνεί με το εσωτερικό δίκτυο κτλ, αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατά τα γνωστά με τα NGs που υπάρχουν στο Azure, στα Virtual Networks. Άρα λοιπόν κάποια πράγματα που πρέπει να σκεφτόμαστε σε σχέση με το Ingress και το Ingress Cluster. By default, με το που θα στήσουμε ένα AKS Cluster, αυτό το AKS χρειάζεται μια Public IP. Αυτή είναι για το Ingress Communication και όχι για το Ingress. Έτσι. Η επικοινωνία τώρα που γίνεται στα εσωτερικά peered δίκτυα, η Ingress επικοινωνία, είναι sourced από το host και όχι από τον internal load balancer. Άρα λοιπόν μια επικοινωνία που θα βλέπαμε εδώ στο προηγούμενο slide σε κάποιο εσωτερικό μηχάνημα στο δίκτυο από ένα node από το AKS cluster, δεν θα βλέπαμε την IP, το range των IP του internal load balancer, αλλά θα βλέπαμε την IP του node από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η επικοινωνία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι το Kubestatic Egress IP, που είναι ένα open source project στο οποίο μπορούμε να κοντρολάρουμε για specific workloads ποια είναι η IP του για την έγκριση επικοινωνία. Διάφορα NGs που παράγονται όταν στείλουμε ένα AKS cluster δεν πρέπει να τα πειράξουμε. Και αν θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε και κάποιο εσωτερικό lockdown με τα NSDs, καλό είναι το ingress subnet να είναι διαφορετικό από το subnet που στείλουμε τα node μας. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε secure την επικοινωνία μέσα στο cluster. Πώς συνδεόμαστε σε ένα cluster? Συνήθως χρησιμοποιούμε μια εντολή του τύπου AZ AKS Get Credentials, του δίνουμε το όνομα του resource group και το όνομα του cluster. Είμαστε ήδη στο context από το οποίο έχουμε τρέξει αυτή την εντολή συνδεδεμένη και authenticated στο Azure Active Directory. Οπότε αυτό τι κάνει ουσιαστικά, κατεβάζει στο kubeconfig ένα token, security token, για να μας δώσει τη δυνατότητα μετά να μπορούμε να τρέχουμε εντολές σε kubectl, να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον API server. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε integrate το Azure AD με το AKS. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν λοιπόν θα κάναμε αυτό το AZ AKS Get Credentials, θα παίρναμε λοιπόν αυτό το τοκενάκι, αυτό ουσιαστικά θα ήταν κενό μέχρι να τρέξουμε την πρώτη kubectl εντολή. Οπότε όταν θα τρέχαμε kubectl get pods για παράδειγμα, θα μας ζητούσε λοιπόν τότε το σύστημα να κάνουμε authenticate against Azure AD. Οπότε θα μας έβγαλε ένα prompt που θα μας έλεγε να βάλουμε τα credentials μας, να βάλουμε και 2FA ακόμα καλύτερα αν αυτό έχει σεταριστεί στο Azure Active Directory, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Αυτό by default είναι ένα token το οποίο κρατάει μέχρι και μία ώρα, μέχρι να γίνει refresh. Άρα αν θέλουμε να είμαστε πιο ασφαλείς, μπορούμε να μειώσουμε αυτό το χρόνο, κάνοντας το φυσικά να μας ζητάει credential prompts περισσότερες φορές. Ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε σχέση με την ασφάλεια είναι αυτό που λέμε το least privilege access. Θα πρέπει οποιοδήποτε έχει access στο cluster να μην έχει access παντού, αλλά να έχει μόνο σε αυτά που πραγματικά τον ενδιαφέρουν. Ένα κομμάτι μέσα από το οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι με τα namespaces. Άρα λοιπόν να έχουμε διαφορετικά namespaces για διαφορετικά κομμάτια του συστήματος ή της εφαρμογής, για διαφορετικούς ανθρώπους που πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες πάνω στο cluster. Και δεδομένου ότι το Kubernetes έχει RBAC, το οποίο όπως είπαμε το πρέπει να το κάνουμε integrate με το Azure AD, αυτό μας δίνει δυνατότητα μετά σε χρήστες του Active Directory ή σε groups που ανήκουν αυτοί οι χρήστες να δίνουμε δικαιώματα στα namespaces. Άρα αν ένας χρήστης α
που δεν έχει δικαίωμα για ένα namespace β αλλά μόνο για το namespace α, να μπορεί να τρέξει εντολές, να κάνει apply διάφορα files, deployments κτλ. Μόνο στο namespace α και όχι στο β. Και φυσικά, αν κάποιος χρήστης φεύγει από την ομάδα, θα πρέπει να του κάνουμε revoke τα δικαιώματα, να τα βγάζουμε από το Azure Active Directory Group κτλ. Και μπορούμε ακόμα με κάποιο ειδικό PowerShell command να κάνουμε disable και το refresh token που έχει, για να τρέχει τα kubectl commands χωρίς να χρειαστεί να κάνει prompt τα δικαιώματα, το authentication. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που χρειάζεται πολλές φορές έχει να κάνει με το zoning, το workloads. Μπορεί να έχουμε λοιπόν, και έχουμε ακούσει σίγουρα πολλές φορές, για 3-tier εφαρμογές για παράδειγμα, με front-end, middle-tier και back-end, και μπορεί να θέλουμε να υπάρχουν ζώνες, να είναι ξεχωριστά, οπότε κάποια application που τρέχουν στο front-end να μην μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το back-end, αλλά να πρέπει να επικοινωνήσουν μόνο με το middleware, και το middleware να μπορεί να πρέπει να κάνει επικοινωνία με το back-end, και πάει λέγοντας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στον κόσμο του EKS με τα network policies. Υπάρχουν τα Azure network policies και υπάρχει και το κάλικο, το οποίο κάλικο είναι αυτό που είναι συνήθως πιο πολύ προτιμητέο, γιατί είναι καλύτερα υλοποιημένο, είναι πιο ανοιχτό στάνταρ, δεν μας κλειδώνει συγκεκριμένα στο EKS, αλλά χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε Kubernetes orchestration platform που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε lockdown διάφορα on-premise resources με side ranges, να χρησιμοποιήσουμε Azure Firewall κτλ. Να έχουμε διαφορετικό subnet per node pools, πράγμα το οποίο χρειάζεται όμως βέβαια να έχουμε, όπως θα δούμε παρακάτω, επιλέξει CNI, Advanced Networking δηλαδή, για το EKS, που θα δούμε τι είναι αυτό στη συνέχεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να περιορίσουμε την egress traffic, χρησιμοποιώντας φυσικά κάποιο firewall, είτε αυτό είναι κάποιο NVA είτε είναι κάποιο Azure firewall. Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, έχουμε ένα AKS cluster με κάποια nodes, το οποίο για να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, με το public internet, θα πρέπει να περάσει μέσα από το Azure Firewall. By default, αυτή η κίνηση είναι κομμένη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να αφήσουμε όμως. Και τι είναι αυτά? Για παράδειγμα, τα λειτουργικά συστήματα, τα Ubuntu που τρέχουν στα nodes του cluster, πρέπει να επικοινωνήσουν με το ntp-ubuntu.com για τον timer server, να επικοινωνήσουν με διάφορα Ubuntu.com domains για τα διάφορα patches που χρειάζονται κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο firewall να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες whitelisting που θα επιτρέπει κάποια επικοινωνία από μέσα προς τα έξω. Ιδάλλως το cluster θα γίνει σε κάποια φάση προβληματικό, δεν θα δουλεύει σωστά. Μπορούμε επίσης στο VNet να βάλουμε default στο VNet στο οποίο είναι στημένο το cluster, να βάλουμε default outgoing route, να στέλνει την κίνηση πάντα μέσω του firewall, άρα να έχουμε κάποια UDRs, user defined routings, που να επιβάλλουν την κίνηση προς το internet να περνάει μέσα από το firewall. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει ότι τα application, τα containers που τρέχουν, μπορεί να θέλουμε να περάσουν μέσα από κάποιον proxy που έχουμε. Αυτό, αν το έκανε κάποιος σε ένα on-premise μηχανισμό, ας πούμε, σε μια περίπτωση on-premise, θα πήγαινε στο λειτουργικό σύστημα του server που θα πρέπει να τρέξει αυτά τα workloads και θα έβαζε κάποια συγκεκριμένα settings, ούτως ώστε να κάνει enforce την επικοινωνία μέσα από τον proxy, από την HTTP proxy. Εδώ φυσικά επουδενή δεν πρέπει να ανοίξουμε κονσόλα στα nodes του cluster και να πειράξουμε τέτοια πράγματα, γιατί ακόμα και αν φανεί ότι δουλεύει για λίγο, μετά από κάποιο διάστημα θα δημιουργήσει προβλήματα. Άρα αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν, για παράδειγμα, να έχουμε το application να διαβάζει ένα environment variable για ένα HTTPS proxy,
και το ίδιο το application, το pod δηλαδή, να επικοινωνεί μέσω αυτού του proxy για να κάνει κάποια επικοινωνία εξωτερική προς το ίντερνετ. Τώρα, κάτι άλλο που ζητείτε αρκετά, δεδομένου ότι το AKS, όπως είπαμε, είναι ένα platform as a service, είναι για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση στον API server. Αυτό που γίνεται στην ουσία είναι ότι ο API server έχει ένα public endpoint, ας πούμε, και το cluster μας, τα worker nodes, για να μιλήσουν με αυτόν, μιλούν μέσω του public internet. Υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει ο εύκολος τρόπος εδώ, με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποιο limitation σε αυτό το access, και ο οποίος είναι το να βάλουμε κάποια IP ranges, κάποια CIDR ranges, τα οποία θα είναι τα επιτρεπτέα IPs. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε ένα range που αντιστοιχεί στο IP, ας πούμε, του οργανισμού μας, στο public IP του οργανισμού μας, μόνο όσο είμαι στο on-premise δίκτυο του οργανισμού ή με κάποιο VPN συνδεδεμένο πάνω σε αυτό, μόνο τότε θα μπορώ να έχω access στον IP, στον API endpoint, με τις εντολές του kubectl κτλ. Ιδάλλως δεν θα έχω access. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο στο creation του cluster. Ο πιο secure τρόπος όμως είναι ουσιαστικά να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο eliminate το public IP του host control plane και να χρησιμοποιήσουμε ένα private API server, το οποίο πώς γίνεται με τη χρήση private link, όπως θα δούμε συνέχεια. Το πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως ότι με τα private links ουσιαστικά έχουμε κάποιους περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι supported στα private IP clusters, στα private AKS clusters, δεν είναι supported τα availability zones σε κάποιες περιοχές, είναι supported μόνο σε κάποιες άλλες. Δεν έχουμε default Azure DevOps integration με Microsoft-hosted agents, άρα αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο με self-hosted agents, που τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να στηθεί κάποιο VM μέσα στο VNet το δικό μας, να ζει μέσα στο δικό μας δίκτυο και να το κάνουμε integrate αυτό το VNet, να γίνει self-hosted agent, να το κάνουμε integrate με το DevOps, με το Azure DevOps. Επίσης, για να συνδεθούμε σαν administrators πάνω στο cluster, χρειαζόμαστε κάποιο bastion stations, και επίσης το Azure Container Registry θα πρέπει το virtual network στο οποίο ζει να είναι peered με το agent cluster VNet για να επικοινωνήσει, για να έχουμε integration με το Azure Container Registry. Πώς γίνεται λοιπόν το private cluster? Η μεγάλη διαφορά ουσιαστικά είναι ότι έχουμε ένα private endpoint. Το private endpoint είναι κατά κάποιο τρόπο μια κάρτα δικτύου που αποτελεί την προβολή ενός platform as a service μέσα στο δικό μας δίκτυο. Άρα εδώ, συγκεκριμένη περίπτωση, το host control plane του AKS, που κανονικά έχει μια public IP και η επικοινωνία γίνεται μέσω του public IP δικτύου, αποκτά μια προβολή μέσα στο δικό μας δίκτυο με τη βοήθεια του private link και του private endpoint. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορούμε να έχουμε πάλι κάποιο firewall, όπως συζητήσαμε πριν, με το οποίο να ελέγχουμε την κίνηση προς το εξωτερικό δίκτυο. Για να γίνει η επικοινωνία τώρα από on-premises πάνω στο AKS cluster, θα πρέπει να γίνει resolve το FQDN του AKS. Επειδή όμως αυτό είναι ένα private FQDN που είναι πάνω στην private IP που ζει μόνο στον εσωτερικό κόσμο του δικού μας VNet και όχι στο public IP, όχι στο public internet, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν conditional DNS forwarder και private DNS zones, τα οποία θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε όταν θα πάμε να κάνουμε access το FQDN name του AKS cluster, ο conditional DNS forwarder θα καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι εσωτερικό του Azure, θα μας στείλει στο private DNS zone, θα γίνει resolve κανονικά η IP που πρέπει και θα γίνει επικοινωνία στη συνέχεια.
Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και συζητείται πολλές φορές είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε, να διασφαλίσουμε τις επικοινωνίες εντός του cluster. Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά με το να κάνουμε deploy certificates σε κάποιο blob storage και όταν χρειάζεται κάποιο container να ξεκινήσει να το κάνει download το certificate από το blob storage και να το χρησιμοποιεί, αλλά φυσικά τα applications θα πρέπει να κάνουν expose HTTPS endpoints. Ένας πιο εύκολος και πλήρης τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ήδη γνωστό service mesh, όπως είναι το NLINT ή το Istio. Τέλος, θα πρέπει να δούμε και κάποια compliance και κάποια security σε σχέση με τα pods που μπορούμε να σηκώνουμε. Αυτό γίνεται λοιπόν με τα Azure Policies. Εδώ δεν πρέπει να μπερδευτούμε με το terminology Azure Network Policy. Το Azure Network Policy είναι ένα διαφορετικός τρόπος του κάλικο. Το Azure Policy έχει να κάνει απλά με policies, όπου ουσιαστικά ελέγχεται τα pods που είναι να σηκωθούν, τι δυνατότητες μπορούν να έχουν. Άρα λοιπόν, αν μπορούν να έχουν root privileges ή αν πρέπει να έχουν κάποια stricter security, και όλα αυτά τα κομμάτια να ελέγχονται με δύο τρόπο, ώστε το Azure Policy να αποφασίσουμε αν δεν θα επιτρέψει σε κάποιο pod που κάνει violate κάποιο company policy να σηκωθεί, ή αν θα το επιτρέπει ότι απλά θα κάνει flag το violation. Τώρα, σε ό,τι αφορά το networking, μία από τις πρωταρχικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε όταν στείλουμε ένα καινούριο EKS cluster είναι τι δίκτυο θα χρησιμοποιήσουμε. Αν αυτό θα είναι Kubernetes ή αν θα είναι CNI. Όπως βλέπουμε και στα δύο διαγράμματα, από τη μία μεριά έχουμε το Kubernetes, από την άλλη μεριά εδώ έχουμε το CNI. Επί του πρακτέου, ποια είναι η διαφορά, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Το Kubernetes καταρχήν είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Όλα τα Kubernetes clusters, ανεξάρτητα αν είναι on-premises ή αν είναι στο Azure ή σε κάποιο άλλο cloud, έχουν support για το Kubernetes. Το CNI, που είναι αυτό που λέμε Advanced Networking, είναι κάτι που είναι proprietary, είναι της Microsoft. Με το Kubernetes ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε ένα subnet πάνω στο οποίο ζουν τα node του node pool. Έστω λοιπόν ότι αυτό το subnet έχει ένα CIDR 192.168.1.0/24. Κάθε node που σηκώνεται και ανοίξει στο node pool παίρνει μια IP από αυτό το IP range. Άρα λοιπόν το πρώτο node παίρνει την IP 1.4, ενώ το δεύτερο node παίρνει την IP 1.5. Κάθε pod που σηκώνεται εσωτερικά μέσα σε αυτά τα nodes παίρνει μια IP που είναι ξεχωριστή. Ουσιαστικά είναι private IP, δεν υπάρχει στο δίκτυο πάνω στο οποίο πατάει το κάθε node. Και άρα για να γίνει επικοινωνία μεταξύ του subnet και των εξωτερικών resources και του pod από την άλλη μεριά, αυτό γίνεται με κάποιο routing NAT μηχανισμό. Στην περίπτωση του CNI όμως, το κάθε pod που σηκώνεται μέσα στο virtual machine, μέσα στο node του AKS cluster, παίρνει μια IP από το subnet πάνω στο οποίο ζει αυτό το node. Άρα λοιπόν, αν το subnet εδώ ήταν το 10.1.1/24, το node, το virtual machine, θα έπαιρνε την IP 1.2, ενώ τα pods που θα σηκωνόντουσαν εσωτερικά στο δίκτυο θα έπαιρναν την IP 10, 11, 12 και πάει λέγοντας. Αυτή είναι λοιπόν μια επιλογή που πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του cluster. Πρέπει να γίνει στην αρχή. Το αν θα επιλέξουμε CNI ή Kubernetes μπορεί μερικές φορές να επιβάλλεται από κάποιες αποφάσεις, από κάποιες ανάγκες που μπορεί να έχουμε. Γενικά λοιπόν, το CNI, τα κυριότερα πλεονεκτήματά του είναι ότι έχει καλύτερο integration με το Azure Networking και θεωρητικά είναι κάπως ταχύτερο σαν network. Ωστόσο, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πιο σημαντικό Windows containers, αν πρέπει να έχουμε κάποια node pool στο cluster μας τα οποία υποστηρίζουν Windows containers, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάμε με CNI. Άλλες χρήσεις που θα μας επιβάλλουν να πάμε με CNI είναι τα virtual nodes, όπου ουσιαστικά
χρησιμοποιούν αυτό που λέγεται το Open Source Project που λέγεται Virtual Kubelet και μας βοηθάει στο να στείλουμε κάποια spikes στο Azure Container Instance και να το κάνουμε μέρος του AKS Cluster. Και ένας τρίτος λόγος που μπορεί να επιβάλλει την απόφαση για CNI είναι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε Application Gateway Ingress Traffic. Αντί για τον TraF για παράδειγμα ή για τον Nginx να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον Application Gateway, το Azure Application Gateway. Τα μειονεκτήματα φυσικά του CNI είναι ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο IP range και για να μπορέσει το κάθε pod που θα σηκώσουμε μέσα σε αυτό το cluster να πάρει τη δικιά του IP. Άρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους οργανισμούς που θα θέλουν να βάλουν κάποιο AKS cluster. Και ένα άλλο πρόβλημα φυσικά είναι ότι το cluster γίνεται less portable επειδή το CNI είναι Microsoft proprietary τεχνολογία για το networking. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε κοιτάγοντας μερικά recommendations σε σχέση με requirements για το application. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε κάποια images τα οποία θα μπορέσουμε να τα κάνουμε deploy πάνω στο cluster μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα private image repository. Φυσικά η πρώτη επιλογή μας αυτό είναι το Azure Container Registry. Με το Azure Container Registry ουσιαστικά έχουμε ένα private Docker Registry Service που βασίζεται πάνω στο πρότυπο του Docker Registry 2.0 όπου μας βοηθάει να αποθηκεύσουμε και να κάνουμε τη διαχείριση όλων των container images που χρειαζόμαστε. Σημαντικό είναι επίσης ότι σε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα DevTest, μπορεί να μην χρειαζόμαστε καν local ή να έχουμε Docker πάνω στο DevTest μηχάνημα, γιατί με το ACR μπορούμε επίσης να κάνουμε build images. Η επικοινωνία με το Azure Container Registry μπορεί να γίνεται με το Azure CLI, αλλά μπορεί να γίνει και με κανονικά standard Docker commands. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε login είτε με κάποιο Azure Identity, είτε με κάποιο AD Service Principal, είτε ακόμα και με Administration Account. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που βοηθάει επίσης και στο High Availability και το Disaster Recovery της λύσης μας είναι ότι με το Azure Container Registry μπορούμε να έχουμε geo-replication. Άρα λοιπόν έχουμε ένα single registry το οποίο όμως μπορεί να μας σερβίρει σε πολλές περιοχές multi-master regional registries. Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει και να έχουμε απαραίτητα υπόψη μας σε σχέση με την ασφάλεια των containers, των images που χρησιμοποιούμε, είναι το image scanning για τα vulnerabilities. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε διάφορα επίπεδα, άρα θα πρέπει να έχουμε scanning τόσο κατά το development και το deployment, άρα στο CI/CD pipeline ας πούμε ενός Azure DevOps και scanning των images μέσα στα container registry αλλά και στο runtime, γιατί όσο υλοποιούμε κώδικα, όσο γράφουμε πριν το κάνουμε ας πούμε πριν πούμε στο continuous integration θα πρέπει να έχουμε αυτό το scanning για να δούμε αν ο νέος κώδικας που γράφουμε έχει κάποια vulnerabilities, αλλά για κάποια images που είναι ήδη μέσα στο registry και χρησιμοποιούνται από το AKS cluster μας, επίσης θα πρέπει να γίνεται ένα scanning για vulnerabilities. Αλλά ακόμα και σε αυτά που τρέχουν, από την τελευταία φορά που έγιναν pull από το image registry μέχρι τώρα που τρέχουν, μπορεί να έχουν περάσει κάποια μεγάλη χρονική περίοδος και μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο να έχουν εμφανιστεί κάποια vulnerabilities. Προϊόντα που μας μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό είναι το Security Center ή όπως αλλιώς λέγεται τώρα Azure Defender. Άρα λοιπόν έχουμε το Azure Defender για τα Container Registries που μας βοηθάει statically να κάνουμε scan τα registry images που έχουμε, ή το Azure Defender για Kubernetes και Azure Defender για servers. Επίσης υπάρχουν και third party προϊόντα όπως είναι το Aqua που είναι πολύ popular στους πελάτες. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να δώσουμε προσοχή και όπως είπαμε μπορεί να χρειαστεί να μας επιβάλλει τι αποφάσεις θα πάρουμε και για το networking είναι αν θέλουμε να έχουμε Windows workloads, Windows containers πάνω στο AKS cluster μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε με CNI και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πρώτο node pool που θα είναι και το system node pool που θα φτιαχτεί θα είναι οπωσδήποτε Linux και αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι, γιατί θα είναι και το system node pool.
Από εκεί και πέρα όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο node pool, το οποίο θα μας βοηθήσει να τρέχουμε τα Windows containers, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ούτως ώστε να δίνουμε τα κατάλληλα labels που έχουν, να έχουμε node selector OS Windows, ούτως ώστε ένα pod που είναι Windows Container Image να μην τρέξει πάνω σε κάποιο Linux node pool, γιατί φυσικά δεν θα μπορούσε να τρέξει. Ένα σημαντικό κομμάτι για το EKS και για την ασφάλεια είναι το πώς διαχειριζόμαστε τα secrets. Τα secrets, υπάρχει resource στο Kubernetes που λέγεται secret. Αυτά είναι σαφώς διασφαλισμένα, encrypted address, στο etcd database, το οποίο αποθηκεύεται σε μια CosmosDB πίσω στο host control plane του AKS. Ωστόσο, δεν είναι τόσο ασφαλή από την άποψη ότι υπάρχει kubectl command, το kubectl get secret, όπου μπορούμε να δούμε ποια είναι αυτά τα passwords. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε πρώτον ένα Azure Key Vault που θα μας βοηθήσει να αποθηκεύσουμε τα secrets μέσα σε αυτό, και δεύτερον το secret store CSI driver που θα μας βοηθήσει να κάνουμε, να διαβάσουμε αυτά τα secrets με secure τρόπο και να τα κάνουμε mount στο pod μας σαν file system, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε το value. Έτσι εδώ λοιπόν βλέπουμε στο σχεδιάγραμμα ότι έχουμε ένα pod το οποίο ζητάει ένα token από το Active Directory με το pod identity. Αν λοιπόν υπάρχει, έχει δοθεί το κατάλληλο pod identity σε αυτό το pod, θα του γυρίσει πίσω ένα token το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για να πάει να ζητήσει το value ενός secret από το Azure Key Vault. Αν έχει δοθεί λοιπόν σε αυτό το pod identity η δυνατότητα να διαβάσει το συγκεκριμένο secret που ζητάει από το Key Vault, θα επιστρέψει αυτό το Azure Key Vault πίσω στο pod. Ουσιαστικά θα γίνει mount ένα volume και μέσα στο file system θα μπορέσει να διαβάσει το value, το οποίο μπορεί να είναι το password μιας βάσης για παράδειγμα. Οπότε στη συνέχεια θα πάει να συνδεθεί, να χρησιμοποιήσει το connection string και να συνδεθεί με αυτή την backend βάση. Τέλος, ένα άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας είναι αυτό που λέμε τα day 2 operations. Θα πρέπει, μόλις τελειώσει το deployment, μόλις ανεβάσουμε στο production όλα τα παραγωγικά φορτία τα οποία μας ενδιαφέρουν, να μένουμε συνεχώς ενήμεροι για τα features της πλατφόρμας, τα τελευταία security updates που έχουν βγει, και συνεχώς να σχεδιάζουμε το μελλοντικό growth της πλατφόρμας. Σε περιπτώσεις που έχουμε διάφορα σφάλματα τα οποία θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι έχει πάει λάθος, θα πρέπει πάντα να ξεκινάμε με μια λογική top-down. Άρα λοιπόν να ξεκινάμε από το cluster, να δούμε αν εκεί συμβαίνει κάτι, στη συνέχεια να κατεβαίνουμε στα node pools, μετά στα nodes, μετά στα pods και μετά να δούμε και τα containers, άρα να μπορούμε να δούμε τα logs που παρέχουν αυτά. Σε όλο αυτό το triaging process μας ενδιαφέρει να έχουμε πολύ καλή πληροφορία, να έχουμε logs, να έχουμε πληροφορία monitoring τόσο για το health του cluster όσο για το health των pods, για το τι έχει γίνει deploy κτλ. Το Azure Monitor με τα Log Analytics και τα Application Insights που προσφέρει μας δίνει όλη αυτή τη δυνατότητα για να μπορούμε να έχουμε σωστή πληροφορία για το τι συμβαίνει στο cluster μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα monitoring tools όπως είναι η Grafana και ο Prometheus ή το Splunk. Όπως είδαμε λοιπόν, σε αυτά τα 45 λεπτά, το να κάνουμε deploy ένα EKS και να είναι enterprise grade είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προς σχεδιασμό με μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ προσεκτική αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα στα κομμάτια του networking και του security πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δούμε ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες μας, ούτως ώστε πριν ξεκινήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αν θα πάμε με Advanced Networking, CNI δηλαδή, ή με Kubernetes, ή πώς θα κάνουμε διαχείριση των secret μας κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα.